Κύριε Ξηρέ, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, σήμερα ζητήσατε να τοποθετηθείτε για θέματα τα οποία αφορούν την πολιτική κατάσταση. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί νιώθετε την ανάγκη σήμερα να σχολιάσετε τα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας. Καταρχήν να σας χαιρετήσω και να απαντήσω αμέσως στην ερώτηση. Κοίταξε, περάσαμε ένα χρόνο όπου μια εκλογική διαδικασία δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον ελληνικό λαό, οι οποίες δυστυχώς διαψευστήκανε παταγωδώς. Η αριστερά, η οποία περίμενε 70 χρόνια να βγει στην εξουσία, στην κυβέρνηση μάλλον, όχι στην εξουσία, αφού το κατόρθωσε, έκανε όχι τα ίδια με τους προηγούμενους, αλλά και χειρότερα. Δηλαδή, ενώ είχαμε ήδη, η χώρα είχε διανύσει μια δύσκολη εξαιτία με τα δύο μνημόνια, αυτοί που ήρθαν στην εξουσία με σημαία θα σκίσουμε τα μνημόνια, φέρανε ένα τρίτο μνημόνιο και μάλιστα σε μια χώρα η οποία έχει ήδη γονατίσει οικονομικά. Και να σας πω, επειδή δεν χρειάζεται οικονομικές αναλύσεις, γιατί μπορεί να σε παγιδεύσουν με νούμερα και να σου πούνε «Α, βαίνομαι καλός», μπορούμε να δούμε απλά εκ του αποτελέσματος τι προκαλέσανε τα μνημόνια. Δηλαδή, μέσα σε 6 χρόνια που εφαρμόζονται τα τρία σχέδια σωτηρίας, όπως τα ονομάζουν αυτοί, τι έχουμε σαν αποτέλεσμα. Πρώτον, η ανεργία εκτοξεύτηκε στα ύψη. Δηλαδή, έχουμε με επίσημα στοιχεία 25% ανεργία, με ανεπίσημα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεπερνάει ειδικά στην νεολαία το 50%. Οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν πέσει κάτω από 50% από ό,τι ήταν το 2010. Έχουν κλείσει πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις οριστικά. Έχει καταρρεύσει η κοινωνική ασφάλιση. Η εργασιακή νομοθεσία δεν υφίσταται. Όχι έχει γονατίσει, δεν υφίσταται. Η εθνική κυριαρχία έχει παραδοθεί στο Βερολίνο. Δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση και του Γεωργάκη και του Σαμαρά και του Τσίπουρα τώρα, απλά εκτελείται σε εντολές της ετραμένους πρώην Τρόικας, του Βερολίνου στην ουσία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε μια επέσχυτη γερμανική κατοχία η οποία επιβλήθηκε με οικονομικούς όρους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε ανάλυση αν το σχέδιο σωτηρίας προκάλεσε αυτό το πράγμα και φυσικά το χρέος γιγαντώθηκε. Να μην μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα που είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Δηλαδή, έχουμε κάνει πίσω σε όλα τα εθνικά θέματα. Και μάλιστα σε εποχές, ας πούμε, που γίνονται τεράστιες διεργασίες και στη Μέση Ανατολή και στο Αιγαίο, και θα έπρεπε η Ελλάδα, ας πούμε, να ασκήσει μια εθνική πολιτική. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Απλώς κοιτάμε γύρω-γύρω. Οι πρόσφυγες γυρνάνε μέσα στα χωράφια. Δηλαδή, έχουμε μια εικόνα μιας διαλυμένης χώρας. Θα μου πείτε γιατί δεν μίλησα νωρίτερα. Διότι... Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε νωρίτερα μία τοποθέτηση. Όσο καιρό ο κόσμος είχε ελπίδες, έτρεφε ελπίδες, έστω και όταν έβλεπε ότι διαψεύδονται, ειδικά τουλάχιστον μέχρι το δημοψήφισμα, ο κόσμος έτρεφε ελπίδες ότι θα υπάρξει μια πολιτική διαφορετική. Τουλάχιστον όσο αφορά τα οικονομικά αλλά και τα εθνικά θέματα. Μετά από εκεί διαψευστήκανε, αλλά ο κόσμος, η φόρα που είχε, ο λαός ας πούμε, συνέχισε και γι' αυτό κατάφερε ο Τσίπρας και επανεκλέγηκε. Με ένα σχετικά μικρότερο ποσοστό, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Όσο υπήρχαν αυτές οι προσδοκίες, να το πω απλά, να μην το πω με πιο βαρύς όρους, στο λαό, θα ήταν απρέπεια να βγεις να κάνεις κριτική, ας πούμε, στο λαό και στην κυβέρνηση, και στην κυβέρνηση να κάνεις, ναι. Αλλά τώρα που έχουν διαψευστεί όλα παταγωγός, δηλαδή που βλέπουμε ότι όχι απλά ψηφίσανε ένα επέσχυτο μνημόνιο, αλλά εφαρμόζονται και μέτρα τα οποία είναι καταστροφικά τελείως. Τώρα επιβάλλεται να βγούμε να μιλήσουμε, όσοι έχουμε λόγο ή όσοι πιστεύουμε ότι έχουμε λόγο. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις σας λέγατε ότι... Δεν σας άκουσα. Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Σε παλαιότερες, λέω, συνεντεύξεις σας, ναι, παραδείγματος χάρη στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, ναι, λέγατε να φύγουν οι προηγούμενοι, ναι, έτσι. Σήμερα τι γίνεται, και αυτοί συμπεριφέρονται, και αυτοί δεν συμπεριφέρονται σωστά, συμπεριφέρονται σαν τους προηγούμενους. Κοιτάξτε, σας το είπα με άλλα λόγια, δυστυχώς, και αυτοί ακολουθούν ακριβώς την ίδια πολιτική. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η χώρα, όπου τα κλειδιά της χώρας, της εξουσίας, έχουν παραδοθεί στους δανειστές. Ή για να το πούμε με το όνομά τους, στους Γερμανούς. Γιατί όλοι έχουμε καταλάβει πλέον ότι ούτε Ενωμένη Ευρώπη υπάρχει, ούτε ευρωπαϊκό όραμα, ούτε τίποτα. Υπάρχει μια ισχυρή Γερμανία, η οποία επιβάλλει τους όρους της κοσμοκρατορίας της καινούριας, το 4ο Ράιχ. Και η Ελλάδα στην πραγματικότητα θελείται υπό μια γερμανική οικονομική κατοχή.
Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2015 εκλέχθηκε με σημαία να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ότι θα βγούμε από το καθεστώς μνημονίου, θα βγούμε από το καθεστώς της επιτήρησης, θα βγούμε από το καθεστώς της εποπτείας. Ναι. Στην πραγματικότητα όμως λειτουργούν και αυτοί σαν γκάουνλάιντερ της Μέρκελ. Mm-hmm. Σαν έπαρχοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι και η παραμικρή πτυχή της πολιτικής υπαγορεύεται από το Βερολίνο. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, την αξιολόγηση που έχει ξεκινήσει, έπρεπε να ολοκληρωθεί υποτίθεται τον Οκτώβριο, την αξιολόγηση όπως ονομάζουν αυτοί. Ναι. Δηλαδή τι είναι αξιολόγηση, θα το δούμε. Και έχει φτάσει Μάιος και τις πρόκειται και ακόμα παραπίσω. Μας οδηγούν σε έναν οικονομικό στραγγαλισμό. Γιατί ο στόχος τους, των Γερμανών, αν θες, δεν είναι να εισπράξουν το χρέος, το οποίο δεν δώσανε ποτέ. Το χρέος, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας μηχανισμός, mm-hmm. ο οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά και από τον Γεωργάκη και από τον Σαμαρά και από αυτούς εδώ. Δηλαδή όσοι δέχονται αυτό το μηχανισμό του χρέους. Και ο απότερος σκοπός δεν είναι να εισπράξουν κάποια χρήματα. Ο απότερος σκοπός είναι να αλωθεί η χώρα τελείως. Άρα δηλαδή στόχος... όλοι ξέρουν, άκουγα χθες το Χατζη Νικολά, ας πούμε, στο Δελτίο Ειδήσεων, και έλεγε, μα αφού ξέρουν ότι όταν ανεβαίνει ο ΦΠΑ τα έσοδα πέφτουν. Φυσικά και το ξέρουν. Δεν είναι απαλού, δεν είναι καινούργιοι, οικονομολόγοι είναι. Γιατί το κάνουν, γιατί αυτό ακριβώς θέλουν. Δεν τους νοιάζουν τα έσοδα, τους νοιάζει η καταστροφή που θα προκαλέσει ο νόμος αυτός ή ο σχεδιασμός αυτός, να το πω απλά. Δηλαδή, και το βλέπουμε. Αυτό ακριβώς προκαλούν. Προκαλούν διάλυση, κλείνουν επιχειρήσεις, κλείνουν μαγαζιά, χάνονται δουλειές. Οι νέοι μας είναι σε απόμεση, δεν ξέρουν, ας πούμε, φεύγουν στο εξωτερικό, ούτε στο εξωτερικό υπάρχουν δουλειές. Αφού παντού βλέπουμε πλημμύρα μεταναστών και αναζητητών εργασίας. Λοιπόν, πού οδηγείται αυτή η κατάσταση? Στην πλήρη διάλυση. Ποιος είναι ο σκοπός? Το βλέπουμε. Όταν παίρνουν, ας πούμε, τα φιλέτα δεγόμενα του δημοσίου για πενταροδεκάρες και όλα πέφτουν στη μαύρη τρύπα του χρέους, και το χρέος τι κάνει? Μεγαλώνει, δεν μικραίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι σχέδιο σωτηρίας αυτό ή είναι σχέδιο καταστροφής? Mm-hmm. Προφανώς είναι σχέδιο καταστροφής. Άρα λοιπόν όσοι εξυπηρετούν αυτό το σχέδιο είναι προδότες. Mm-hmm. Έχει όνομα αυτή η πολιτική. Προδοσία λέγεται. Δεν είναι, δηλαδή το θέμα είναι να φύγουν αυτοί, το θέμα, αλλά ποιοι θα έρθουνε? Έχω την αίσθηση ότι το πολιτικό προσωπικό όλο έχει τελειώσει ο ιστορικός του ρόλος. Είναι όλο για τα μπάζα, όλο για τα σκουπίδια. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ψηφίσει μνημόνια είναι τόσο ανεπαρκείς που δεν έχουν λόγο. Γι' αυτό βλέπουμε και φυτοζώνουν σε κάτι ποσοστά του 2% και του 1% και του 0%. Και η νυν δηλαδή και η πρώην. Ναι. Και η νυν δηλαδή και η πρώην. Και η νυν και η πρώην και αυτοί που είναι μες στη Βουλή και μερικοί που είναι απ' έξω. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Γιατί όλοι αυτοί διαχειριστήκαν εδώ και 40 χρόνια, 50 τις μεταπολίτευσης, τις τύχες της χώρας και μας οδηγήσανε εκτός αποτελέσματος, σε καταστροφή. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι εδώ και 500 χρόνια κάθε γενιά στη χώρα μας ζούσε καλύτερα από την προηγούμενη. Ακόμα και στην τουρκοκρατία, σε δύσκολους καιρούς. Mm-hmm. Και η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη είναι τα παιδιά μας. Είμαστε υπόλογοι γι' αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και λέω και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί τα παιδιά μου θα λένε καλά, αυτοί ήταν προδότες. Εσείς γιατί τους αφήσατε? Είμαι και εγώ υπόλογος. Και ας μην διαχειρίστηκα τις τύχες. Και... είμαι, γιατί τους επιτρέπω. Και οι δυνάμεις, για να τελειώσω με το πολιτικό ζήτημα, ναι. Ακόμα και οι δυνάμεις που υποθέτει έχουν αντιμνημονιακό λόγο, ή μεν, ας πούμε, το ανάγνωση Δευτέρα Παρουσία, δίκη παλιού ημερολογητών, λένε ναι. Θα γίνουν, ξέρεις, λένε μεν σωστά να σταματήσει η εξυπηρέτηση του χρέους, αλλά δεν μπαίνουν μπροστά να κάνουν κάποια αγώνα που είναι σταματάμε να πληρώνουμε, για παράδειγμα, τους δανειστές. Σταματάμε να πληρώνουμε τις εφορίες, τις τράπεζες. Διότι βλέπουμε ότι όλοι οι χρήματα συγκεντρώνονται, οδηγούνται εκεί, στη μαύρη τρύπα των τραπεζών. Mm-hmm. Το είδαμε χθες στις ειδήσεις. 95% του δανείου που δώσανε τα 220 δις, τρομακτικά ποσά, mm-hmm. που πήγανε στις τράπεζες. Mm-hmm. Ένα 5% δεν πήγε πουθενά άλλου, πήγε στις τσέπες αυτών που το διαχειριστήκαν. Τις μίζες. Εγώ τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Κύριε Ξηρέ, επειδή κάνετε λόγο και για τους πολίτες, ναι. Βλέπετε κι εσείς, παρακολουθώντας δελτία ειδήσεων κτλ., ότι ναι, μεν υπάρχουν κινητοποιήσεις, ναι. αλλά δεν υπάρχει μαζικότητα. Δεν υπάρχει στις συγκεντρώσεις. Δεν υπάρχει μαζικότητα, διότι δεν παράγεται αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι οι Γερμανοί για να αλώσουν τη χώρα εξαγοράσανε τρεις κατηγορίες. Εξαγοράσανε τους πολιτικούς, εξαγοράσανε μια μερίδα μεγάλων δημοσιογράφων και εκδοτών και εξαγοράσανε και μια μερίδα μεγάλων συνδικαλιστών. Οι οποίοι απαξιώσανε όλες τις μεθόδους πάλης και απογοητεύτηκε ο κόσμος και πήγε σπίτι του. Αν θυμάσαι, έχουμε 5 Μαΐου σήμερα. Θυμάσαι πριν 6 χρόνια, στις 5 Μαΐου του 10, 300.000 κόσμος, η μισή Αθήνα είχε κατέβει στο Σύνταγμα. Ναι. Που έγινε και εκείνο το ατύχημα με τη Μαρφίν, δυστυχώς. Λοιπόν, γιατί φτάσαμε τώρα να βγαίνουν 5.000? Διότι απαξιώσανε όλες τις μορφές πάλης. Γιατί όταν έχεις ακραίες καταστάσεις, χρειάζονται άλλες μορφές πάλης. Δεν φτάνουν οι κλασικές 24 ώρες απεργίες,
Δηλαδή, τι νόημα έχει μια 24ωρη απεργία όταν η ανεργία είναι στο 50%. Ανοησία είναι. Δεν είναι καν μέθοδος πάλης. Και δεν λέω εγώ να πάρουμε τα όπλα που θα ήταν, ξέρεις, μια λύση, έτσι. Αλλά είναι ακραία η λύση αυτή. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν λέω τέτοια καλά να πάμε εκεί. Υπάρχουν και άλλα στάδια πριν από αυτό. Σου είπα ένα παράδειγμα. Να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους δανειστές. Διότι ο σκοπός τους εξυπηρετείται όσο τους πληρώνουμε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια τέτοια τραγική κατάσταση όπως και στη γερμανική κατοχή. Που μας επιβάλλανε να ταΐζουμε τα στρατεύματα κατοχής. Δηλαδή, τους δυνάστες μας. Λοιπόν, αυτό κάνουν και τώρα. Μας επιβάλλουν να πληρώνουμε αυτούς που μας καταστρέφουν. Δηλαδή, τους Γερμανούς και τις τράπεζες. Πάση θυσία. Δηλαδή, σου λένε πέρα το παιδί από το παράθυρο, τσόφα την πείνα, γιατί για να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Τον ΕΡΦΙΑ, το ΦΠΑ, το ένα τ' άλλο. Όχι. Πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Μαζικά. Δηλαδή δεν βλέπω εγώ πιο κατανοητό αίτημα για να ξεκινήσει ένας αγώνας. Μάλιστα. Και μέσα από έναν αγώνα που θα οργανωθεί, ξεκινώντας από αυτό το απλό, λέω εγώ σαν παράδειγμα, και ανεβαίνοντας σκαλιά, από εκεί μέσα θα ξεπηδήσει μια καινούργια ηγεσία. Γιατί αυτοί που έχουμε είναι όλοι για πέταμα, είναι εξοφλημένοι. Είναι άχρηστοι, και όσοι δεν είναι προδότες είναι απλώς άχρηστοι. Δεν χρειάζεται δηλαδή επιχειρήματα. Η εποχή μας είναι σε αυτό το θέμα, είμαστε τυχεροί. Δεν χρειάζεται το 85, ας πούμε, εμείς βγάζουμε ολόκληρη προκήρυξη να αιτιολογήσουμε κάποια πράγματα σαν οργάνωση, λέω. Τώρα δεν χρειάζεται. Ο κόσμος, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να αναλύσει μια κατάσταση την οποία τη ζει ήδη, την καταστροφή. Και δεν μιλάμε πλέον για απλές εταιρείες. Μιλάμε ειδικά στις πόλεις, που βλέπει το φάσμα της πείνας μπροστά του. Και τι θα κάνει, δηλαδή. Όταν ζουν, ας πούμε, ολόκληρες οικογένειες από τη σύνταξη της γιαγιάς και έρχεται και το δουνού του ψυχρά και λέει κόψτε τις συντάξεις. Σκεός. Και όλα τα άλλα που λέει το έχουν δεχτεί οι δικοί μας. Το έχουν δεχτεί. Λένε 1,8 δις θα κοπεί από τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Αυτό είναι με απλά λόγια κόψτε τις συντάξεις. Απλώς δεν θέλουν να το. Μας το λένε με δόσεις. Όχι τα πρόσθετα μέτρα και όχι αν χρειαστεί και όχι. Τι αν. Τα έχουν δεχτεί όλα. Όπως. Να πάμε σε άλλο θέμα, αν θες. Επειδή το λέει η κουβέντα, για το τι δέχονται και τι δεν δέχονται. Ας πούμε, κάθονται και τσιρίζουν που κλείσαν τα Σκόπια τα σύνορα. Και βγαίνει ο Τούσκ και λέει: μα τα σύνορα κλείσαμε ομόφωνη απόφαση το 1928. Μας κοροϊδεύουνε. Το έχουν δεχτεί πίσω από την πλάτη μας και παριστάνουν τις μυροφόρες. Όσον αφορά το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει στην χώρα, το προσφυγικό. Ναι. Με αυτό ποια είναι και η άποψη είναι, και αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού των Γερμανών, αν θες τη γνώμη μου, και πάλι, και πάλι το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί από την ανικανότητα της πολιτικής διαχείρισης των κυβερνώντων και των προηγούμενων και των νυν. Να σου πω γιατί. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες, διότι είναι χώρα διέλευσης. Λόγω της γεωγραφικής θέσης. Αν ήταν στη θέση που είναι η Δανία, δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Όπως οι Δανείοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Πού θέλουν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, θέλουν να πάνε βόρεια, στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, βγαίνουν τα Σκόπια και κλείνουν τα σύνορα. Και οι δικοί μας κάθονται και φυλάνε τα σύνορα που παρακαλώ προς τα έξω, να μην φύγουνε. Που έπρεπε μια ελληνική πατριωτική κυβέρνηση, τι έπρεπε να κάνει, να πάει στα Σκόπια και να τους πει γιατί βάλατε φράχτη, αιτία πολέμου. 10 προσώσεις και τον κατεβάζω. Πού θέλουν να πάτε, βόρεια, τραβάτε, κατά εκεί είναι. Λοιπόν, αφού δεν θέλουν να μοιραστούν το βάρος του προσφυγικού οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν το κρατήσουμε εμείς μόνοι μας. Και δεν εννοώ μόνο το οικονομικό, έτσι, εννοώ και το δημογραφικό και όλα. Αλλά η Γερμανία έχει διπλό πλεονέκτημα σφραγίζοντας τα σύνορα και εγκλωβίζοντας τους πρόσφυγες εδώ. Αφενός βοηθάει στην κατάρρευση της χώρας που είναι μέρος του σχεδιασμού τους και αφετέρου βοηθάει με ποιον τρόπο. Ότι καταραίουν τα εργασιακά τελείως. Δηλαδή όταν υπάρχει τεράστια προσφορά εργασίας, δεν λέω για τους πρόσφυγες μόνο και για τους μεταναστές. Έχει κανένα νόημα μετά η εργασία και η νομοθεσία, όχι. Αφού υπάρχει τεράστια προσφορά εργατικής δύναμης. Και από την άλλη, να μην ξεχνάμε για τη δημογραφική αλλίωση. Και δεν το λέω από σκοπιά εθνικιστική, αλλά από σκοπιά πολιτιστική. Έτσι. Η Κύπρος, ας πούμε, καταστράφηκε με το 500.000 επίκους που κουβάλισαν οι Τούρκοι. Ο πληθυσμός αλλοιώθηκε τελείως. Και στην Ελλάδα, ας πούμε, που δεν υπάρχουν αντιστάσεις, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Και ειδικά όταν είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Δηλαδή, τους βλέπουμε μέσα στα χωράφια πάνω που θέλουν, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και δεν εννοώ να τους κλείσουμε σε στρατόπεδα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Θέλουν να φύγουν να πάνε εκεί που θέλουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς οι Έλληνες είναι πολιτισμένος λαός. Και κάθονται και τους υποστηρίζουν σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, τους πρόσφυγες. Γιατί η Ελλάδα έχει περάσει προσφυγές πολλές. Βλέπετε ότι και το 40 και το 22 και πολλές. Ο κόσμος βλέπετε ότι βοηθάει, στηρίζει. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος εσάι. Η Ελλάδα είναι μια καταστραμμένη χώρα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να βολεύεται ότι για πάντα θα είναι νησιώτες, ας πούμε, οι πατριώτες μου θα σηκώνουν το βάρος. Ή άλλοι συνειδωμένοι.
Κύριε Ξηρέ, κλείνοντας την συζήτησή μας, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο και για τα όσα βιώνετε ή βιώνετε το τελευταίο διάστημα και μέσα στις φυλακές. Και το αναφέρω αυτό γιατί πρόσφατα είχατε στείλει και μία επιστολή όσο ήσασταν στην Νιγρήτα. Αυτή η κρίση επηρεάζει. Όχι, όχι, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Αυτή η κρίση που βιώνουμε στη χώρα επηρεάζει μέσα και τις φυλακές, τους φυλακισμένους. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν σε αυτό το τομέα. Κοίταξε. Υπάρχουν προβλήματα, φυσικά και υπάρχουν προβλήματα και εδώ μέσα και παντού. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά γιατί είναι ένα πολύ ειδικό θέμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που μιλάμε γενικά για την κατάσταση στη χώρα, θα ήταν λάθος να ασχοληθούμε και με ένα πολύ επιμέρους θέμα. Δηλαδή, ίσως σε μια άλλη στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό. Και πολύ περισσότερο δεν θέλω να μιλήσω για το προσωπικό μου θέμα. Γιατί το θεωρώ, ας πούμε, πώς το λέτε, εγωιστικό. Ναι, και δεν νομίζω ότι το προσωπικό μου θέμα είναι θέμα δημόσιου διαλόγου και δημόσια συζήτηση. Σε ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον. Υπάρχουν φίλοι που μείναν μαζί σας, επικοινωνούν μαζί σας. Δεν σας ακούω, δυστυχώς. Μ' ακούτε τώρα? Έλα. Ρωτάω. Ναι. Μετά και τα όσα έγιναν εδώ στην Ιγρήτα. Και τώρα πού βρίσκεστε, αν επιτρέπετε? Στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Έμειναν. Πόσοι φίλοι μείνανε στο πλευρό σας και αν επικοινωνούν μαζί σας? Αυτό είναι προσωπικό θέμα, προσωπική ερώτηση. Αλλά φυσικά και υπάρχουν και πάρα πολλοί.